πολέμου. Ο πόλεμος μένεται και αναζωπηρώνεται ανακαταστάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Έχει ξεκινήσει από το πραξικόπημα τη στήριξη φασιστικών οργανώσεων από τον Άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014. Και από τότε συνέχεια γίνονται αλλαγές, γίνονται αναζωπηρώσεις και τώρα έχουμε φτάσει σε στιγμή να βομβαρδίζονται οικισμοί, να βομβαρδίζονται πόλεις, να πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτό εμείς συνάδελφοι τον ονομάζουμε περιοριστικό πόλεμο. Γι' αυτό και καλούμε όλους σας να μην διαλέξετε πλευρές. Δεν είναι η πλευρά της Ρωσίας, η πλευρά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πλευρά των λαών. Και η πλευρά των λαών δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτόν τον πόλεμο. Έχει μόνο να χάσει. Γιατί αυτός ο πόλεμος θα βάλει τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ρωσίας και τα συμφέροντα της αστικής τάξης των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω απ' όλα. Και δεν θα νοιαστεί για τον λαό. Και δεν θα νοιαστεί για εμάς που εμπλεκόμαστε. Είμαστε μια χώρα η οποία κάθε χρόνο δίνουμε και περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ. Κάθε χρόνο χτίζουμε και περισσότερες νατοϊκές βάσεις. Τώρα, πριν από μέρες, στείλαμε 12 πολεμικά ελικόπτερα στην Πολωνία. Έχουμε στείλει αεροπλάνα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει εξοπλίσει όλο το λοιπό σκέλος του ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας. Έχουμε συμμετέχει σε πρόβες πολέμου. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έχει πει ότι σε σύραξη με τη ΣΥΠΑ δεν θα στοχεύσουμε την Ήπειρο της Αμερικής, θα στοχεύσουμε τις βάσεις της που είναι στην εμβέλειά μας. Εμείς μπαίνουμε στο στόχαστρο. Εμείς. Γι' αυτό πρέπει να απαιτήσει κάθε προοδευτικός φοιτητής, κάθε φοιτητής ο οποίος νοιάζεται και δεν θέλει να γίνεται πόλεμο στη χώρα του, που παρεμπιπτόντως μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που για 70 χρόνια δεν πολεμάγαν αυτοί οι λαοί μεταξύ τους, για 70 χρόνια, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια έχουν γίνει δύο πόλεμοι, της Γιουγκοσλαβίας και αυτός. Εντάξει, αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ειρήνη που υπόσχονται. Ωραία. Κάθε προοδευτικός φοιτητής δεν πρέπει να μείνει να κάνει στραβά μάτια, να μείνει αμέτωπο. Δεν πρέπει, συνάδελφοι. Πρέπει να δείξουμε έπρεπε την αλληλεγγύη μας στους λαούς εκεί πέρα που χάνουν τα σπίτια τους, που φτιάχνουν μέσα να φύγουν να αφήσουν τις περιουσίες τους και να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού που θα είναι σίγουρο το αύριο ή πιο σίγουρο τέλος πάντων. Πρέπει να απαιτήσουμε κανένας από την ομίγυρή μας, κανένας φίλος μας να μην χαθεί σε αυτό το δίπολο, είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία. Δεν πρέπει να επιλέξουμε στρατόπεδο και πρέπει να παλέψουμε να σταματήσει άμεσα αυτή η συμπλοκή. Εμείς καλούμε σε συγκέντρωση στις 4.30 ώρα στο Τάδο Πολυτεχνείο. Θα πάμε με φούρμα συνάδελφοι στην Ρωσική Πρεσβεία, συγκέντρωση εκεί πέρα και μετά πορεία 6 χιλιόμετρα μέσα από την Κυπησία θα κλείσουμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Να ζητήσουμε, να πετύσουμε τώρα να σταματήσει η εμπλοκή μας. Γιατί χαμένοι θα βγούμε μόνο εμείς.